Αυτές όλες ήταν ερωτήματα που αντιμετωπίσαμε. Αντιμετωπίσαμε και συζητήθηκαν και μεταξύ της ομάδας ομοφωνίας, αλλά και στην εκδήλωση που είχε γίνει με το ακροατήριο που ήταν ουρολόγοι. Τελικά, πού καταλήξαμε? Η Γεράσιμος Αλευζάτος έχει το λόγο για να μας πει τα συμπεράσματα. Ποιες είναι οι απαντήσεις στα ερωτήματα? Θέλω να συγχαρώ τον κύριο, όλη την ομάδα, αλλά βασικά τον κύριο Χατζημουρατίδη, ο οποίος νομίζω ότι έβαλε πάρα πολλές ώρες για να μπορέσει να βγει ένα κείμενο από αυτά τα θέματα που είχαν εφηγεί στην προηγούμενη εκδήλωση που είχε γίνει εδώ στην Πορταριά, και πιστέψτε με ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Εγώ όταν είδα το τελικό κείμενο, πρέπει να δώσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Και να πω ότι γιατί είναι δύσκολο να φτιάξει κανείς ένα τέτοιο κείμενο και να καταλήξει σε θέση ομοφωνίας. Υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις, η βιβλιογραφία δίνει στοιχεία τα οποία καμιά φορά είναι αντιφατικά. Δεν υπάρχουν πάντα ξεκάθαρες απαντήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν. Μπορώ να έχω την... Καταρχάς, στο ερώτημα ποιος είναι ο επιπολασμός της αισθητικής της λειτουργίας και των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σαν παράγον κινδύνου σε επιδημιολογικές μελέτες. Δεν θα πάμε αναλυτικά, απλώς να σας δείξω τι συστηματική δουλειά έχει γίνει και τι σειραφή γνώσεων από όλες αυτές τις μελέτες. Αυτός είναι ο πίνακας με τις πιο σημαντικές μελέτες που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Ο επόμενος πίνακας, ξέρω ότι δεν φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες, απλώς για να σας δείξω πόσες μελέτες, σημαντικές μελέτες αναλύθηκαν για να απαντηθεί το ερώτημα ποιες είναι οι επιπτώσεις των συντηρητικών μεθόδων αντιμετώπισης των συμπτωμάτων στην καλοήθη υπερτροφία του προστάτη στη σεξουαλική λειτουργία. Και βλέπετε ότι υπάρχουν μελέτες, εδώ έχει τη μέση ηλικία, πόσους μήνες τους παρακολουθούσα, και στο τέλος θα σας δώσω συνολικά τα συμπεράσματα, γιατί εδώ δεν μπορεί να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα. Μισό λεπτό λίγο το μικρόφωνο για να ακούγεσαι καλύτερα, να το παρακολουθεί λίγο πιο σωστά. Αυτός είναι ο πίνακας από όπου βγήκαν οι πληροφορίες σχετικά με το πώς επηρεάζουν οι κλασικές, δηλαδή η διουρηθρική, αν θέλετε, και η ανοιχτή προστατεκτομή την σεξουαλική λειτουργία. Αυτός είναι ο τελευταίος πίνακας όπου γίνεται ανάλυση των διαφόρων τεχνικών λέιζερ και για το τι συμπεράσματα βγάζουν για την επίδραση της σεξουαλικής λειτουργίας. Εδώ είναι σχεδιαγράμματα που αφαιρούν την αποτελεσματικότητα των αναστολέων της φόσφοδιεστεράσης τύπου 5 σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες. Και αυτές είναι, αν θέλετε, αυτό έχει ουσία, αυτό είναι το συμπέρασμα όλης αυτής της προσπάθειας, είναι οι 12 θέσεις τις οποίες θα τις διαβάσω. Λοιπόν, η πρώτη θέση είναι ότι η συνύπαρξη λάτς και αισθητικής δυσλειτουργίας σε άνδρες με υπερτροφία προστάτη είναι ευρεία. Και δίπλα βλέπετε το level of evidence και το grade of recommendation με βάση τις μελέτες που σας έδειξα στους πίνακες πριν. Η βαρύτητα της αισθητικής δυσλειτουργίας σχετίζεται με τη βαρύτητα των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό. Η υπερτροφία προστάτου μπορεί να αποτελεί άμεσο παθογενετικό παράγοντα στην πρόκληση της αισθητικής δυσλειτουργίας. Ένας ή περισσότεροι κοινοί παθογενετικοί μηχανισμοί διέπουν τα συμπτώματα και τη αισθητική δυσλειτουργία. Η θεραπεία με φυτικά εκχυλίσματα δεν επηρεάζει τη σεξουαλική λειτουργία. Είναι η μόνη φαρμακευτική θεραπεία που είμαστε σίγουροι ότι δεν επηρεάζει την σεξουαλική λειτουργία. Η θεραπευτική χορήγηση α-αδρενεργικών ανταγωνιστών μπορεί να προκαλέσει παλίνδρομη εξπερμάτιση, απουσία εξπερμάτωσης ή μείωση του όγκου της εξπερμάτισης, κυρίως η σιλοδοσίνη και η ταμσουλοσίνη. Level of evidence 1B. Επίπτωση α-αδρενεργικών ανταγωνιστών
στη αισθητική λειτουργία μπορεί να είναι είτε οριακά θετική είτε οριακά αρνητική. Η θεραπευτική χορήγηση των αναστολέων της 5α αναγωγάσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τη αισθητική λειτουργία όσο και τη λίπιντο. Οι κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις, ανοιχτή ή διουρυθρική, συνοδεύονται από παλίνδρομη εξπερμάτιση στην πλειοψηφία των ασθενών, ενώ η επίπτωσή τους στη αισθητική λειτουργία μπορεί να είναι αρνητική σε μικρό ποσοστό ασθενών. Η HOLEP προστατεκτομή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη αισθητική λειτουργία σε μικρό ποσοστό ασθενών, συγκρίσιμη με τις κλασικές χειρουργικές επεμβάσεις. Η φωτοεκλεκτική εξάχνωση του προστάτη, το KTP, δεν συνοδεύεται από αρνητικές επιπτώσεις στη αισθητική λειτουργία. Οι διαταραχές της εξπερμάτισης, HOLEP ή KTP, είναι συγκρίσιμες με τις κλασικές μεθόδους. Οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης της υπερτροφίας χαρακτηρίζονται από σημαντικά καλύτερο προφίλ ασφάλειας όσον αφορά τόσο τη αισθητική λειτουργία όσο και τις διαταραχές της εξπερμάτισης σε σχέση με τις κλασικές χειρουργικές μεθόδους. Και τέλος, οι PD5 βελτιώνουν τόσο τη θετική δυσλειτουργία όσο και τα LATS αποφρακτικά και ερεθιστικά, αλλά δεν μεταβάλλουν τις παραμέτρους της ουρορομετρίας, το υπολοιπόμενο μετά την ούρηση ή άλλες ουροδυναμικές παραμέτρους. Αυτό είναι. Έχεις. Η τελευταία διαφάνεια. Κατευθυντήριες λοιπόν οδηγίες για την βέλτιστη αντιμετώπιση ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σε σύγχρονη προστασία ή αποκατάσταση της σεξουαλικής λειτουργίας. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο... Είναι όλο αυτό, όλη αυτή η δουλειά θα εκδοθεί από το Λογότυπο που είναι ο εκδοτικό σύγχος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Οπότε θα έχετε όλη τη δουλειά αυτήν στα χέρια σας που έχει γίνει ως υπό τη μορφή ενός βιβλίου για περαιτέρω ενδελεχή μελέτη. Ευχαριστούμε πολύ και η πρόταση δική μου είναι ότι ένα short version αυτής της ιστορίας πιστεύω ότι αν το στείλετε στο European Urology, λογικά θα το δεχθούν.